Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήθελα ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά αυτοί που το θαυμάζουν στην Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία, αλλά και τον Ελληνικό, έχουν δίκιο να το κάνουν. Και αυτό το φαινόμενο είναι οι μουσώνες. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι είναι οι μουσώνες, πώς δημιουργούνται και μερικά στοιχεία για αυτούς. Με την ονομασία μουσώνες είναι γνωστή ισχυρή εποχική άνεμη που δημιουργούνται κυρίως στον Ινδικό ωκεανό και στην νότια Ινδική θάλασσα, δηλαδή στην Ανατολική Ασία, καθώς και σε άλλες περιοχές της γης όπως είναι η Βόρεια Αφρική, η Αυστραλία, η Οκεανία και ο Ειρηνικός. Φυσικά ο Ειρηνικός ωκεανός και ο Οκεανία είναι το ίδιο πράγμα. Καθώς τα περισσότερα νησιά του Ειρηνικού ωκεανού απαντούνται στον Ειρηνικό ωκεανό και είναι κάτι εύκολο να καταλάβει ο καθένας. Το όνομα φέρεται από την αραβική λέξη μουσούν, που σημαίνει εποχικός. Οι μουσώνες που πνέουν από τον Ινδικό ωκεανό προς την Ασιατική Ήπειρο και το Αντίστροφο φέρνουν τις βροχές στην Νότια και Ανατολική Ασία. Οι μουσώνες ανάλογα στις εποχές που πλέουν διακρίνονται σε χειμερινούς, δηλαδή που συμβαίνουν το χειμώνα, και σε θερινούς μουσώνες. Συνήθως οι θερινοί μουσώνες είναι οι πιο σκληροί από όλους, καθώς πιάνουν και τους ανθρώπους στον ύπνο, καθώς έρχονται πολλοί άνθρωποι από πολλά μέρη στον κόσμο για να δουν τα φαινόμενα. Που παρουσιάζουν αντίθετα τις μεταξύ τους φορές, διευθύνσεις. Κατά μέρη τους χειμερινούς μήνες πνέουν στις υπήρους προς τους ωκεανούς, κατά δε τους θερινούς μήνες αντίστροφα. Δηλαδή στους θερινούς μήνες πνέουν προς την Ήπειρο, ενώ τους χειμερινούς πνέουν προς την ωκεανό, προς τον ωκεανό και τη θάλασσα. Οφείλει κυρίως στη θερμοκρασία του αέρα, αλλά γραμμήκω στις ατμοσφαιρικές πιέσεις που απαραίτητα κατά μεταξύ των Ήπειρων και των ωκεανών τόσο το χειμώνα, τόσο το καλοκαίρι. Γενικά οι μουσώνες εξαφανίζουν το σύστημα των άλυγων ανέμων στις περιοχές του Βόρειου Ινδικού και της Ινδικής θάλασσας. Τώρα, είπαμε προηγουμένως ότι οι μουσώνες καταγορίζονται σε δύο κατηγορίες, που είναι η χειμερινή και η θερινή. Τι σημαίνει χειμερινή μουσώνες? Η χειμερινή μουσώνες του Ινδικού οφείλεται κυρίως στην επικράτηση κατά τους μήνες από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο στο βόρειο ημισφαίριο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων πάνω από την Ασιατική Ήπειρο, αντικυκλώνας της Σιβηρίας. Σε αντίθεση με τον Ινδικό ωκεανό, όπου παρατηρείται μεγάλη θερμοκρασία της θάλασσας κατά το χειμώνα σε σύγκριση με τις παραγγείλες υπηρετικές περιοχές. Με συνέπεια, επικρατούν εκεί χαμηλότερες πιέσεις. Έτσι, ο αντικυκλώνας της Σιβηρίας αρχίζει να κατέχει τα νοτιότερα και δημιουργούνται άνεμοι με διεύθυνση βορειοανατολικά με ταχύτητα 28 με 32 κόμβους, που πλησιάζουν την ταχύτητα της μητρίας θύελλας. Δηλαδή, κάποιες φορές οι μουσώνες δημιουργούν και κυκλώνες, οι οποίοι όμως είναι αντικυκλώνες, οι οποίοι πλέουν αρνητικά της βορειοανατολικής πίεσης. Και γι' αυτό λέγονται αντικυκλώνες, επειδή πλέουν σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι χειμερινοί αυτοί οι μουσώνες πλέουν με την ίδια σταθερότητα των αλυγών ανέμων. Αλυγών άνεμοι είναι μερικοί άνεμοι που είναι σταθεροί και δεν είναι μεταβαλλόμενοι, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές. Οι γενικές υγιές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μουσών είναι άθλιος καιρός, δηλαδή ανώφελος ουρανός, με μικρή περιορισμένη βροχόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι μια μορφή παγωμένης χειρασίας, ας το πούμε έτσι. Καθώς λέει, χωρίς βροχή, αλλά χαμηλές θερμοκρασίες. Συχνά οι χαμηλές θερμοκρασίες και η βροχή πάνε μαζί, αλλά στην περίπτωση των κυκλώνων αυτών, είναι το αντίθετο, ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν υπάρχει βροχή. Αλλά οι μουσώνες είναι γνωστό ως φαινόμενο τα οποία χαρίζουν βροχή και κρύο σε περιοχές που μαστίζονται από χειρασία, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η Βόρεια Αφρική. Οι περιοχές που προσβάλλονται από τους ανέμους είναι όλες οι χώρες του Αραβικού κόλπου. Το Ιράν, το Πακιστάν, ελάχιστο το Αφγανιστάν, η Ινδία, η χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Σρι Λάνκα, η Ινδία, τα Ιλάνδη, η Ινδονησία, η Μαλδίβες, Πουκέα κλπ. Και νεότερα όλους ο Ινδικός ωκεανός. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε μουσώνες, καθώς δεν έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία για να παράγουμε μουσώνες. Δεν έχουμε και μάλλον δεν θα έχουμε ποτέ, εκτός αν αλλάξει το κλίμα. Πάμε την κλιματική αλλαγή, το κλίμα αλλάζει συνέχεια. Οπότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνουμε εμείς μια έρημος εδώ πέρα, στην Αθήνα. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Τώρα για τις υπόλοιπες χώρες δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Αλλά εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι κάποια στιγμή οι θερμοκρασίες είναι τόσο άσχημες εδώ πέρα στην Ελλάδα, που θα μπορεί να γίνουμε και έρημος. Αυτό όσο το λέμε είναι επιστήμονες, δεν το βλέπω εγώ. Δεν είμαι ο μάντης ούτε προφήτης για να λέω τέτοια πράγματα. Τώρα πάμε να δούμε τους θερινούς μουσώνες. Οι θερινοί μουσώνες στην Ινδική ωκεανού υφίλονται σκάρω τους θερινούς μήνες στο βόρειο ημισφαίριο. Ο Σιβηρικός Αντικυκλώνας αποσύρει από τις περιοχές της Νότιας Ασίας και περιορίζεται αποκλειστικά στη Σιβηρία.
Αντίθετα με την υπερθέρμανση των επιδερμικών υπερεχών, δημιουργείται εκτεθειμένο πεδίο χαμηλών βαρυμητικών πιέσεων που το κέντρο της φτάνει πάνω από τις βιωτικές περιοχές. Ταυτόχρονα και επειδή ο δικός του κέντρος θεμένεται το ίδιο, δημιουργούνται υψηλές βαρυμητικές πιέσεις στη γέγεντα των περιοχών. Πάνω η ένταση των βαρυμητικών πιέσεων έχει συνέπεια να δημιουργούνται άνεμοι, μουσώνες, εποχικοί, σφοδρότεροι των χειμερινών και με ένταση νοτιοδυτική πάνω από τον Ινδικό ωκεανό και των συνικών θαλάσσων, βόρειες και νότιες. Θάλασσα ενώντας Κίνας είναι η συνική θάλασσα, αν δεν ξέρετε τι σημαίνει η ορολογία. Οι στενοί μουσώνες του Ινδικού συνορεύονται από καταρακτώδεις βροχές. Μπορεί να παρουσιάζεται και μέχρι και 5.000 ml βροχή στην Ινδία κάποια στιγμή τον προηγούμενο αιώνα. Αλλά περισσότερα απλά λόγια για ιστορικούς μουσώνες στη συνέχεια του βίντεο. Δεν είναι αυτό ο σκοπός τώρα προς το παρόν. Λέμε πρώτα τι είναι το φαινόμενο, τι το δημιουργεί, ποιες είναι οι συνέπειές του και μετά λέμε ιστορικά για γεγονότα σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Οι στενοί μουσώνες συνοδεύονται από κατατόπιες βροχές. Οι βροχές αυτές εκδηλώνονται κυρίως σε υπαίνεμες πυρηνικές και σε περιοχές ζώνες νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας. Και πρόκειται από την απότομη άνοδο του αέρα, χαρακτηριστικά εμπρίσκουση στις ορεινές ακτές. Υπάρχει θαλάσσιο ορεινού όγκου, είτε από την υπεθέρμανσή του. Είναι πολύ συχνές στις ακτές στην Ινδία, στην ανατολική Ασία, όπως συχνά είναι περιορισμένες. Είναι συνεπώς αντιληπτό πως όταν οι θερινοί μουσώνες πάνε μέσα στον Ινδικό ωκεανό και συνοδεύονται από βροχές, κατά τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται και οι θερινοί μουσώνες παντού της Δυτικής Αφρικής, από το Μαρόκο και νότια. Τώρα, είπαμε την υπερέλευση της λέξης μουσώνας. Που είναι συχνότερη είναι στην Νότιο-Ανατολική Ασία, έχει τις νότιες μουσώνες, αλλά μένουν και στην Ανατολική Αφρική, στη Βόρεια Αυστραλία, στην ακτή του Ειρηνικού ωκεανού. Ποια είναι η μεγαλύτερη βροχή των μουσώνων? Στο κοιλάδο του νησιού Ρενιών έπεσαν 1870 χιλιοστά βροχή στις 24 ώρες 15 Μαρτίου του 1952. Πότε έγινε η χειρότερη πλημμύρα από μουσώνες, αυτές οι μουσώνες δίνουν και πλημμύρες. Το 1988 ένας τυφώνας πέρασε πάνω από το Παγκλαντές και προκάλεσε τεράστια πλημμύρα που σκότωσε 1.000 άτομα και έθαψε τα 2/3 της χώρας κάτω από το νερό και έμειναν άστεγοι 28 εκατομμύρια άνθρωποι. Στα δυτικά χάρτη της Ινδίας εμφανίζεται τα πέθα θεματικά σύννεφα του Ινδικού μουσώνα. Η περιοχή έχει 2.500 χιλιοστά μέσα της προχόπτωση. Βρόχες τέτοιας έντασης μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστροφικές. Το Σεπτέμβριο του 1998 στη Βεγγάλη της Ινδίας πνίγηκαν 1.700 άνθρωποι και καταστράφηκαν 1,3 εκατομμύρια σπίτια όταν ο μουσώνας φούσκωσε τα πρωτοβουλία σε σημείο που ξεχύλησαν. 15 εκατομμύρια μείναν άστεγοι και οι καταστροφές υπολογίστηκαν σε 6,7 εκατομμύρια λίρες. Μια ακόμα χειρότερη τραγωδία χτύπησε στην Ταϊλάνδη το 1983. Οι πλημμύρες κατέληξαν σε 100.000 θύματα ασθενειών, κάτω μεταδίδονται από το νερό, όπως είναι το σκορβούτο, όπως είναι η λαρά, όπως είναι η πατήτητα, όπως είναι η χολέρα, ο έμπολα και το άλλο. Ενώ 15.000 σπίτια κενώθηκαν και το κόστος καταστροφής αυτές τις 624 λίρες. Όμως, τι είναι οι ρομαντικοί μουσώνες? Στην Ινδία υποκειτό μουσώνα είναι ανά πάσα το μέρος της παράδοσης. Στην Ινδουιστική πανθολογία, ένα θεός Ίντρα σκότωσε τον δράκο που δεν άφηνε το μουσώνα να σταματήσει και είχε πάρει κατακλυσμία βροχή. Σήμερα στην Ινδία αυτή η περίοδο των κοινωνικών συνθήκων είναι και όλη η διασκέδαση, παραδοσιακά η εποχή του μουσώνα είναι η εποχή των φλατ και του έρωτα. Το να συνδέσει με την μυθολογία. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη μυθολογία του όπως τη θέλει εκείνος. Γενικά, τι συμπέρασμα βγάζουμε? Οι μουσώνες είναι καταστροφές, οι οποίες φέρνουν βροχή σε μέρη που βασίζονται από οξυδασία και μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ καταστροφικά φαινόμενα, ειδικά όταν πλημμυρίσει η επιφάνεια του της πηδιάδας που πλήττει ο μουσώνας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βιντεάκι μας, λίγο σύντομο, αλλά τουλάχιστον αναλύσαμε λίγο τι είναι οι μουσώνες, τι προκαλούν και τι ιστορικά στοιχεία. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να σου πω κάτι άλλο πριν κλείσουμε, ότι τα μυστήρια τα έχω ξεχάσει. Άρα επειδή τώρα έχω να ασχοληθώ με τις φυσικές καταστροφές ξανά, έχω αφήσει λίγο τα μυστήρια στην άκρη, δεν τα έχω ξεχάσει. Μετά από περίπου δύο εβδομάδες από τώρα θα επανέλθουμε δυναμικά. Έχω ετοιμάσει ήδη πολλά θέματα που αναλυθούν σε μυστήρια, τα οποία τα ανακάλυψα τώρα πρόσφατα και θα τα αναλύσουμε σε βίντεο ξεχωριστά. Οπότε να το ξέρετε για να μην δημιουργήσω παρεξηγήσεις. Δεν τα έχω ξεχάσει, τα θυμάμαι ακόμα, τα μελετάω ακόμα ώστε να βρούμε υλικό να ασχοληθούμε. Τα creepypasta και οι μυστήριες ιστορίες του ίντερνετ θα έρθουν τον Απρίλιο. Ώστε να έχουμε υλικό να βλέπουμε τον. Αλλά μπορεί τον Απρίλιο να μην ανεβάζω κάθε μέρα, να ανεβάζω μια-δύο φορές την εβδομάδα. Ώστε να κρατήσει το υλικό μέχρι τον Μάιο. Έτσι το βλέπεις το εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, αλλά εγώ ελπιστώ να κρατήσει το υλικό μέχρι τον Μάιο. Οπότε, παιδιά,
σε αυτό το πρώτο βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.